μου γιατί με τρώει. Είμαι και λίγο κρυωμένη επίσης. Πολύ μπήξα. Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, είμαι σε διαφορετικό μέρος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι χειμώνας και έχετε ψυχόκριο. Λοιπόν, είμαι στο Ριάντ, έχω έτσι Σαουδική Αραβία, εδώ τον άντρα μου, και όχι για χιλιοστή φορά που με ρωτάτε αν έχω κατέβει μόνιμα, γιατί έφυγα κτλ. Είναι ο άντρας μου εδώ και έχω έρθει 2 μήνες να τον δω. Τι άλλο να σας πω, καλά είμαι. Κάνω τα μπάνια μου εδώ, έχει ζέστη. Τις τελευταίες μέρες είχε σκόνη πολύ και ήθελα να σας το γυρίσω το βίντεο εδώ και 3 μέρες, αλλά δυστυχώς με τέτοια σκόνη που είχε σήμερα μόνο έχει καλημέρα και αύριο πάλι θα έχει σκόνη. Οπότε δεν θα μπορώ να σας το γυρίσω, είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Περιμένω να κάνω την επέμβαση που θα την κάνω τελικά τον Απρίλη, λίγο πριν το Πάσχα. Θα σας πω ότι πήρα και τον Ιτρία. Για όσους δεν με βλέπετε στο Instagram, δεν με παρακολουθείτε, γιατί τα μαθαίνετε αυτά. Sorry για το μίξο μάτι, καθίστε να το πάνω στην άκρη. Λοιπόν, είπα σήμερα να κάνουμε ένα βίντεο, γιατί έβαλα μια φωτογραφία στο Instagram, επίσης και μια συνδρομήτριά μου μου έδωσε έτσι και λίγο το εύνασμα. Δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη, μου έδωσε λίγο το κίνητρο, ας πούμε, να το κάνουμε. Για το πώς ξεκίνησα να γυμνάζομαι, το πώς άλλαξε το σώμα μου. Σας έχω κάνει γενικά fitness videos, οπότε είπα να σας πω έτσι λίγο για τα κίνητρα που έχω, πώς ξεκίνησα, όλα αυτά. Λοιπόν, ας μην χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Είναι πιο μεγάλο το κίνητο και πρέπει να πλώνω πολύ το χέρι. Τέλος πάντων, είναι να έρθω λίγο πιο κοντά, κάτσε να έρθω λίγο πιο κοντά. Απλά εδώ με τρώει ο ήλιος, είμαι στη σκιά τώρα. Για να κάνουμε ένα story time, καθίστε να είμαι λίγο πιο ευπρεπής. Λοιπόν, εγώ όταν ξεκίνησα τη διαδρομή μου, έχω να σου πω από την αρχή, ήμουνα στα 57,5 κιλά και τώρα είμαι στα 49,5-49, παίζει αναλόγως, ξέρετε, το πρωί που ξυπνάω και τα λοιπά και τι έχω φάει την προηγούμενη μέρα. Όλα ξεκίνησαν πριν περίπου, η φωτογραφία βέβαια που σας έχω και θα σας έχω λογικά και εδώ πέρα σαν thumbnail, ήταν πριν 3 χρόνια. Εμένα το ταξίδι μου ξεκίνησε πιο πριν, λίγο πριν παντρευτώ, μου παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα υγείας. Είχα γυναικολογικό πρόβλημα, ξέρω εγώ, μάλλον όχι, θα σας το πάρω πιο πριν. Γενικά λοιπόν, άμα με ξέρετε εμένα, με ξέρετε από παλιά, ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος καθόμουν σε έναν καναπέ, το να κάνω γυμναστική μου ήταν αδιανόητο. Συγγνώμη, είμαστε σε αεροδρόμιο, μπορείτε να δείτε και αεροπλάνο να περνάνε στο έτσι. Το να κάνω γυμναστική μου ήταν αδιανόητο. Τρεφόμουν με γαριτάκια, πατατάκια, όχι και τόσο γλυκά ευτυχώς, αλλά έτρωγα παγωτά, κρέμες γάλακτος, μακαρόνια. Και γενικά κάπνιζα, είχα μια πολύ άσχημη, ας πούμε, ζωή. Έκανα δηλαδή πολλά άσχημα πράγματα στο σώμα μου και στον εαυτό μου. Και κάπνιζα και αρκετά, κάπνιζα ένα πακέτο την ημέρα, δεν κάπνιζα, ας πούμε, έτσι, okay, λίγο κτλ. Οπότε, λίγο πριν παντρευτώ, όπως σας είπα και πριν, μου παρουσιάζεται ένα πρόβλημα υγείας. Δεν είναι τόσο σοβαρό, μου παρουσιάστηκαν κύστες στις οθήκες. Στη δεξιά οθήκη μου είχα κύστες. Απλά, επειδή ήταν πολύ επιθετικό, έκανα επέμβαση τέλος πάντων, τις καθάρισα, φύγανε κτλ. Το κακό ήτανε ότι σε αυτό το διάστημα μου κόψανε και την περίοδο. Έκανα ενέσεις οι οποίες κόβουν την περίοδο για να καθαρίσει γενικά όλο αυτό. Ήταν, νομίζω, μου κόψανε την περίοδο για 6 μήνες. Κανονικά ήταν για 9 μήνες, αλλά εγώ την έκοψα για 6 γιατί απλά, πολύ απλά δεν άντεξα. Και έχω να πω σε όσες γυναίκες περνάνε κλιμακτήριο ότι απλά τις θαυμάζω. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανά. Τι να σας πω, ήταν μια πολύ πολύ άσχημη εμπειρία. Το να κάθεσαι, ας πούμε, να κάθεσαι έτσι στα καλά του καθουμένου, να έχει έξω 10 βαθμούς και ξαφνικά, ας πούμε, εσύ να νιώθεις ότι ζεσταίνεσαι από μέσα σου όμως και είναι κάτι το οποίο ούτε το κρυομπάνιο το βοηθάει, ούτε να κάτσεις πως να το air condition το βοηθάει, τίποτα. Απλά έπρεπε να κάτσεις και να υποστείς, ας πούμε, αυτή την καούρα, να καίγεσαι και να υδρώνεις μέχρι να σταματήσει, ας πούμε, αυτή η κρίση και να συνεχίσει μετά παραπέρα. Επίσης, κάτσε να παρέχει τα παπούτσια μου, τις αλιονάρες. Επίσης, είχα και κατακράτηση υγρών. Αυτό σημαίνει ότι είχα κυταρίτιδα στα πιο, τι να σας πω, απίθανα μέρη. Είχα παντού κυταρίτιδα, είχα γεμίσει. Και λίγο έτσι,
ας πούμε, ξύπνησα, το μεταξύ παντρεύτηκα και έτσι. Να σας πω την αλήθεια. Κάτι είναι πολύ λίγο τα γυαλιά. Λοιπόν, παντρεύτηκα και έτσι. Δηλαδή, ήμουνα πιο βαριά από ποτέ και ήμουνα και πιο πρισμένη από ποτέ. Ήμουνα μια πρισμένη νύφη. Όταν έγινε τέλος πάντων αυτό, με ξύπνησε λιγάκι και έλεγα εντάξει, αν στα 29 μου παθαίνω τέτοια προβλήματα, τι θα γίνει αργότερα. Οπότε άρχισα να μπαίνω λίγο στη διαδικασία, χωρίς όμως να κάνω πολλά πράγματα, να μπαίνω στη διαδικασία, να μου τελειώσω τα παγάκια. Να μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι ότι ίσως θα πρέπει να δυνατήσω λιγάκι, ίσως θα πρέπει να τρώω καλύτερα. Κάπως έτσι. Βέβαια, θα σας πω την αλήθεια ότι όταν που το ξεκίνησα, ξεκίνησα το 11 κάπως έτσι να φτιάχνω λίγο τα πράγματα, που όμως είχα κόψει το τσιγάρο, που αυτό ήταν καλό. Το κακό ήταν ότι πήγα σε έναν διαιτολόγο, όχι ότι φταίει ο άνθρωπος. Μου έδωσε βέβαια μια δίαιτα να κάνω, αλλά παιδιά, εγώ δεν ήθελα με τίποτα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η δίαιτα που μου έδωσε, δεν τον κατηγορώ ή κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά παιδιά, εγώ ένιωθα ότι απλά πίναγα συνέχεια. Ότι ήθελα να φάω. Ότι πραγματικά δηλαδή δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου και ότι θέλω να φάω. Δεν μπορώ να σας το πω διαφορετικά. Πίναγα πάρα πολύ και αυτό που έκανα δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή το να κάθομαι και να τρώω αυτά τα γεύματα που να έτρωγα. Όχι ότι δεν ήταν νόστιμα, απλά παιδιά νομίζω ότι δεν επαρκούσαν για μένα. Έκανα επίσης και γυμναστήριο μαζί, αλλά επειδή εγώ δεν ήθελα να ζωήσω πολύ τον εαυτό μου, έκανα μόνο διάδρομο. Έκανα μόνο διάδρομο και λίγους κοιλιακούς. Θα σου πω τελείως ότι το σώμα μου αυτό το έκανα γύρω στις 6 μήνες και το σώμα μου δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Και ούτε έχασα και πολλά κιλά αυτά που θέλω να χάσω, πιστεύω, γιατί περισσότερο δεν το ήθελα κιόλας, έτσι όπως νόμιζα εγώ για τον εαυτό μου, ότι δεν ήθελα και τόσο πολύ να μπω σε αυτή τη διαδικασία να χάσω κιλά. Τέλος πάντων, χάνω κάποια κιλά, φτάνω στα 52, λέω εντάξει. Έτσι ήταν το σώμα σου, δεν μπορείς να αλλάξεις, μάλλον δεν γίνεται, μάλλον δεν... δηλαδή όσο και να πεινάς, όσο και αυτό, θα είναι έτσι το σώμα σου, δεν θα αλλάξεις με τίποτα. Εννοείται ότι όταν τελείωσα τη δίαιτα που μου έδωσε ο άνθρωπος, ξανά άρχισα πάλι τη μασαμπούκα. Και επίσης, τα έκανα εξετάσεις γυναικολογικές ανά τα αυτά χρονικά διαστήματα, που μην μου πες και ο μπρος στο κεφάλι, και κάνω κάποια στιγμή εξετάσεις τελευταίες, τσουπ. Να τις πάλι κίστες, λέω, okay, τι κάνουμε τώρα. Εκεί ήταν πιο πολύ που με ξύπνησε, δηλαδή στο τέλος του 14. Εκεί ήταν που ξύπνησα κάπως και λέω, τι κάνεις. Αλήθεια, και έβαλα κάτι τον εαυτό μου και σκέφτηκα και λέω, είσαι σίγουρη ότι, ας πούμε, έχεις επιλέξει ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, είσαι σίγουρη ότι αυτά που κάνεις είναι σωστά. Αυτό που έκανα πάντα εγώ, όπως νομίζω ότι κάνουν και περισσότεροι άνθρωποι, είναι ότι κάνουν μια δίαιτα, κάνουν μια διατροφή και μετά όταν τελειώνει αυτό, λένε ουφ, τελείωσε και γυρνάω πάλι στις παλιές μου συνήθειες. Δυστυχώς, δεν είναι ότι φταίμε, είναι η φτιαξιά μας τέτοια, δεν φταίμε εμείς. Απλά όταν εγώ μέχρι τα 30 μου είχα μάθει να τρώω πατατάκια, γαριδάκια, κρέμες γάλακτος, παχυντικά φαγητά, μπορεί να τρώγα το λίπος από το σουβλάκι και να αφήνω το κρέας. Okay. Έτσι είχα μάθει, έτσι έτρωγα σαλαμάκια αέρος. Α, σαλαμάκια αέρος, τώρα έχω να φάω 2 χρόνια σαλαμάκια αέρος. Λίγο, που λέτε. Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Το καλό είναι ότι σε εκείνη τη φάση, ας πούμε, αυτό που είχα πάθει τέλος πάντων τη δεύτερη φορά παλικίστες, δεν ήταν επιθετικό. Οπότε λέω, κάτσε, θα κάνουμε ένα New Year's Resolution, το οποίο θα το κρατήσουμε. Όπως μπορούμε θα το κρατήσουμε. Έτσι ξεκινάω και ξεκινάω να κάνω δίαιτα μετά από αυτή τη φωτογραφία που σας έχω εδώ πέρα στο thumbnail, που ήταν νομίζω και το βασικό που με ξύπνησε κατά κάποιο τρόπο, γιατί νομίζω ότι δεν, ενώ βλέπεις τον αυτό στον καθρέφτη, δεν έχεις αίσθηση και τόσο, όχι ότι έκανα body shaming, απλά κατάλαβα ότι ρε φίλε, δεν... ενώ είσαι νέα κοπέλα, δεν είναι τόσο καλό το σώμα σου. Μήπως θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, μήπως θα πρέπει να το φτιάξουμε λίγο. Λίγο με τρόμαξε αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω γιατί.
Παρ' όλα αυτά, όταν τη βλέπει η μάνα μου, μου λέει: «Μην πετάχη μου, δεν ήσουν ποτέ έτσι». Λέω: «Μαμά, η φωτογραφία έτσι με δείχνει, άρα πρέπει να ήμουν έτσι». Βέβαια, εντάξει, πολλές φορές όταν καθόμαστε σε μια φωτογραφία, μπορεί να φαινόμαστε και άσχημα λόγω του ότι η φωτογραφία να μην είχε βγει καλή. Αλλά οκ. Οπότε ξεκινάω και λέω: «Θα ξεκινάς και θα πας κάθε μέρα γυμναστήριο. Ό,τι και να γίνει, θα πηγαίνεις κάθε μέρα γυμναστήριο και θα κάνεις γυμναστική. Γυμναστική, όχι χαζομάρες, ούτε θα κάθεσαι και θα κοροϊδεύεις». Επίσης, έβαλε τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να κάνω διατροφή, αλλά διατροφή όπως τη θέλω εγώ. Όχι διατροφή όπως θα μου έβαζε ένας διαιτολόγος, ο οποίος θα με έκανε να πεινάσω. Και ας μου έπαιρνε και παραπάνω χρόνο, ας μου έπαιρνε και δεν ξέρω, ας έτρωγα και κάτι παραπάνω. Και να πω σε μια διαδικασία που να τρώω πράγματα που ήθελα και να χάσω, ας πούμε, τα κιλά που. Ήθελα εγώ. Βασικά δεν ήθελα να χάσω πολλά κιλά, γιατί τώρα είμαι σε 49 κιλά και δεν έχω χάσει πάρα πολλά από τα 57,5 που ήμουν. Εντάξει, έχω χάσει 8 κιλά. 7-8 κιλά, κάπου τόσο. Δεν έχω χάσει πολύ. Αλλά το σώμα μου έχει αλλάξει εντελώς. Έχει πάρει μια στροφή 180 μοιρών. Έτσι, σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω σε ένα κλίμα. Την πρώτη μέρα που πήγα στο γυμναστήριο, θα σου πω ότι ήταν και απογοητευτική, γιατί δεν μου έδωσε κανένα σημασία και το καταλαβαίνω αυτό. Πολλές φορές πηγαίνουμε σε. Πολλές κοπέλες πηγαίνουν στο γυμναστήριο και κανένας δεν τους δίνει σημασία, γιατί νομίζουν ότι είναι lost cause. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, να θα έρθει, θα κάνει ένα μήνα, θα φύγει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα μέσα μας, είναι να πεισμόσουμε εμείς με τον εαυτό μας. Και να πούμε ότι όχι, ρε παιδί μου, εσύ μπορεί να με βλέπεις έτσι, αλλά εγώ θα σου αποδείξω ότι δεν είναι αυτό. Ότι εγώ έχω κάτσει, έχω έρθει εδώ πέρα και θα μείνω. Ότι θα τα καταφέρω και ότι θα κάνω θα βγάλω το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλω εγώ. Έτσι ένιωσα και εγώ, γιατί όταν πήγα, όντως, ένιωσα ότι κανένας δεν μου έδωσε σημασία στο γυμναστήριο που πήγα. Και ένιωσα όχι άσχημα, αλλά πείσμωσα τότε. Και λέω: «Μια ξέρεις κάτι, θα σου αποδείξω ότι λάθος, ας πούμε, με κρίνεις επειδή είμαι εδώ πέρα, επειδή ήρθα εδώ». Έτσι ξεκίνησα να κάνω γυμναστική, ξεκίνησα να κάνω κάθε μέρα. Ο γυμναστής, ο πρώτος, ας πούμε, που δεν μου έδωσε σημασία, μετά ήρθε κάποιος άλλος και μου λέει: «Έλα, πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς να κάνεις. Πάμε να σου φτιάξουμε ένα πρόγραμμα». Οπότε, έχω τον Γιώργο, ο οποίος με κοουτσάρει ακόμα και τώρα. Βρήκα πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν τα πάντα, αλλά θα σας πω, δηλαδή, κάνω body art, το οποίο σας έχω πρίξει, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι είναι η γυμναστική για μένα το body art. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Κάνω και πιλάτες, αλλά κάνω με συγκεκριμένη δασκάλα πιλάτες. Δεν μου αρέσουν όλες οι δασκάλες που κάνουν πιλάτες. Μετά, εντάξει, κάνω βάρη κάτω, κάνω και αερόβιο αρκετό. Έχω μπει σε μια διαδικασία, βάζω και τον εαυτό μου λιγάκι σε διαδικασίες να κινούμε. Δηλαδή, π.χ. πηγαίνω με τα πόδια στη δουλειά μου. Ακόμα και αυτή η μικρή αλλαγή βοηθάει. Να, και τώρα εδώ πέρα που είμαι, ας πούμε, θα κολυμπήσω. Ή και όταν πηγαίνω το καλοκαίρι στην παραλία, κολυμπάω επίσης. Δεν κάθομαι και σε μια ξαπλώστα. Γενικά, προσπαθώ να κινώ όσο πιο πολύ μπορώ τον εαυτό μου. Από διατροφή θα σας πω ότι εντάξει, τη ζάχαρη ήταν το πιο εύκολο πράγμα να κόψω για μένα, τη ζάχαρη και το ψωμί, γιατί ούτε ψωμί έτρωγα, ούτε ιδιαίτερη ζάχαρη, δεν είμαι γλυκατζού, δεν μου αρέσουν τα γλυκά, οπότε ήταν το πιο εύκολο πράγμα να φύγει από τη μέση. Τρώω ζάχαρη, μπορεί να φάω καμιά σοκολάτα ή κανένα γλυκό, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, ας πούμε, δεν έχω θέματα. Το ψωμί τώρα, ψωμί. Υπάρχουν και μέρες που μπορεί να μην φάω και καθόλου, δεν με νοιάζει και τόσο. Αυτό κατά καιρούς βέβαια, έχω αλλάξει πολύ τη διατροφή μου από τότε που ξεκίνησα να κάνω δίαιτα μέχρι τώρα, διατροφή τέλος πάντων. Στην αρχή έπαιρνα πολλά πράγματα που ήταν light, μετά κατάλαβα ότι δεν βοηθάνε και τόσο πολύ, οπότε τα άφησα στην άκρη. Το μόνο light, ας πούμε, τώρα που μπορεί να φάω είναι γιαούρτι. Επίσης οι ανάγκες μου αλλάζουν, οπότε λογικό είναι να χρειάζομαι να αλλάζω συνέχεια τη διατροφή μου. Τρώω πολλά σποροειδή, μπορούμε να την πούμε έτσι τη λέξη, τρώω λιναρό σπορο, τρώω σπορο κάναβης, τρώω μάτσα, μάκα, τέτοια πράγματα. Από φρούτα και πάλι όχι τόσο πολλά, ενώ στην αρχή έτρωγα αρκετά φρούτα, τώρα τρώω καμιά μπανάνα. Φύγε χαρτάκι, είσαι μες στο πλάνο. Τώρα τρώω καμιά μπανάνα ή φτιάχνω σμούδι, τα οποία με κρατάνε για πρωινό, τρώω φαγόπυρο, δεν. Αυτό το χαρτάκι, κάτσε να το κρύψω. Λοιπόν, δεν τρώω δημητριακά, δεν τρώω cornflakes, δεν τρώω τέτοια πράγματα, θα φάω φαγόπυρο όμως ή βρώμη. Επίσης, μπορεί να φάω
δεν θα φάω toast και τέτοια. Να ξέρετε ότι το toast μπορεί να το θεωρούμε ότι ένα τοστάκι μωρέ και τι έγινε, αλλά το toast είναι δύο φέτες ψωμί. Δεν είναι κάτι αθώο, ας το πούμε. Γενικά προσπαθώ να τρώω πράγματα τα οποία να τα αναγνωρίζω. Όταν λέω να τα αναγνωρίζω, δεν τρώω σαλάμια, μπέικον, πράγματα τα οποία δεν ξέρω πότε είναι φτιαγμένα, έτσι. Γενικά προσπαθώ όσο πιο πολύ να μαγειρεύω τα φαγητά μου. Τρώω αρκετό κοτόπουλο και τρώω και ψάρι και κόκκινο κρέας. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι στερούμε πράγματα, απλά τρώω αρκετά καθαρά. Δεν είναι ότι θα φτιάξω μια μεριδούλα τόση και θα πω αυτό έχω για σήμερα. Όχι, θα φάω μια μερίδα. Δηλαδή τώρα πριν έρθω εδώ πέρα, έφαγα δύο αυγά, έφαγα και μια φέτα τυρί. Έφαγα ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθώ. Έχω κάνει τη γυμναστική μου, ο οργανισμός μου θέλει πρωτεΐνη, θα φάω. Υπήρχαν βέβαια, δεν θα σας πω ότι εντάξει, είμαι άνθρωπος και πολλές φορές ας πούμε, μου λείπει ένα πατατάκι, θα το φάω. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το πατατάκι δεν θα συνεχίσω να φάω και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πατατάκι. Θα συνεχίσω πάλι τη ζωή μου και θα ξεκινήσω πάλι τη δίαιτα. Γενικά θέλω να σας πω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, δεν πρέπει να σοκάρουμε τον οργανισμό μας και να κάνουμε αλλαγές, δηλαδή να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε ότι εντάξει τώρα θα κάνω διατροφή, δίαιτα, θα γίνω fit, bla 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 bla, και να πλακωνόμαστε σε αυτό το πράγμα. Θέλει σιγά σιγά, γιατί εμένα αυτό το πράγμα μου πήρε 3 χρόνια και βάλω, έτσι. Δεν μου έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν σηκώθηκα ένα πρωί και ήμουν fit. Έτσι. Θέλει αρκετή προσπάθεια, θέλει υπομονή, επιμονή, να βάλεις ένα στόχο. Θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο χαζό τέλος πάντων. Η Khloe Kardashian έχει δίκιο με αυτό που λέει το revenge body. Γιατί αν το βλέπετε αυτό καθόλου, αν το έχετε ακουστά. Τέλος πάντων, ότι φτιάχνεις το σώμα σου για να, λίγο και, για να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι μπορείς, αλλά και για να αποδείξεις και στους άλλους ότι μπορείς να αλλάξεις. Εγώ παιδιά, να σα πω απλά πολλά ότι πολλές φορές έχω απογοητευτεί, παρόλα αυτά δεν τα παράτησα. Δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου λιπομέτρηση, η πρώτη μου λιπομέτρηση ήταν χάλια. Μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ χάλια. Μετά, με τον καιρό, έβαλα αυτό το στόχο να αρχίσω να χάνω λίπος και να ανεβάζω μυϊκή μάζα. Ενώ ρε παιδί μου ένιωθα ότι ότι πεινούσα, ότι ας πούμε λιμοκτονούσα κατά κάποιο τρόπο, ότι ας πούμε δεν έτρωγα πάλι και το λίπος δεν χανότανε. Αλλά και πάλι ποτέ δεν τα παράτησα. Έλεγα ρε παιδί μου πείσμα και έλεγα θα σε κατεβάσω. Αυτό ήταν που μου έδωσε πολύ κίνητρο. Γενικά τώρα αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν. Μην νομίζετε όμως, υπάρχουν πολλές φορές που επειδή σας λέω είμαι άνθρωπος, και πιστεύω ότι αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι δεν φέρθηκα πολύ σκληρά στον εαυτό μου και δεν έκανα πράγματα τα οποία ας πούμε δεν μ' αρέσανε κατά κάποιο τρόπο. Εγώ όταν ανεβαίνω στο διάδρομο πάνω, στο τέλος της άσκησης, λέω συνέχεια, άντε τώρα 20 λεπτά να κάνουμε περπάτημα, τρέξιμο ξέρω εγώ ή να κάνουμε ποδήλατο. Επίσης θα σας πω ότι για τα πόδια μου, επειδή είχα τοπικό στα πόδια, έκανα πάρα πολύ ποδήλατο. Έχω κάνει και μασάζ, αλλά πάρα πολύ ποδήλατο. Και να ανεβαίνω και να λέω τώρα 20 λεπτά ποδήλατο. Ας κάνω 2 λεπτά και μετά θα το κλείσω να φύγω. Περνάω τα 2 λεπτά και λέω, άντε, ας κάνω να πάνε 5 λεπτά. Περάνε τα 5, άντε, κάναμε το πρώτο τέταρτο ας πούμε του 20 λεπτού. Έλα να κάνουμε άντε άλλα 10 λεπτά και μετά θα το κλείσω να φύγω. Αυτή παιδιά είναι η δουλειά μου κάθε φορά που ανεβαίνω στο ποδήλατο ή στο διάδρομο κτλ. Γιατί το βαριέμαι πάρα πολύ. Αλλά κάπως έτσι, με το να μαλώνω λίγο τον εαυτό μου, λέγοντας ότι ξέρεις να μην την αφήσω αυτή την άσκηση, έλα μωρέ, τόσες έχεις κάνει, άντε κάνε και αυτή, ή τόση προσπάθεια έχεις κάνει, άντε κάνε και αυτό. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ έχω πονέσει ας πούμε, γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν έχω κάνει ούτε θαυματουργά πράγματα για να αλλάξω το σώμα μου, ούτε εύκολα δεν έκανα ούτε power play, ούτε ξέρω εγώ τι άλλα υπάρχουν, πώς το λένε αυτό το καινούργιο που τρέχει σε ένα διάδρομο, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, αυτό με τη βαρύτητα, δεν έχω κάνει τέτοια cheats, έχω πονέσει πολύ για το σώμα μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι, εντάξει, μην το χαλάς, έχεις καταφέρει να κάνεις τόσα πράγματα, μην το χαλάς, δηλαδή έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Ας μην ξέρω εγώ φας αυτό για σήμερα. Οπότε πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο, αυτός είναι και ο λόγος που το κρατάω κιόλας. Δηλαδή κρατάω το σώμα μου σε μια κατάσταση καλή. Προπονούμε σχεδόν κάθε μέρα. Πολλές φορές θέλω να εννοείται ξεκουράζομαι, υπάρχουν μέρες που ξεκουράζομαι, γιατί εντάξει, σώμα είναι αυτό, δεν είμαι και ο Σούγκαρμαν.
Και σίγουρα, παιδιά, άμα έχετε και πολλά κιλά να χάσετε, μικρές αλλαγές άμα κάνετε, σιγά-σιγά όλα θα γίνουν, όλα θα φτιάξουν. Και κάπως έτσι ήταν η ιστορία μου για την αλλαγή μου. Δεν έχω κάνει τρελά πράγματα, δεν έχω κάνει δραστικά πράγματα. Είχα απλά επιμονή και υπομονή πάρα πολύ. Και πιστέψτε μου ότι στο τέλος θα σας ανταμείψουν αυτά. Δηλαδή, άμα ξεκινήσετε να κάνετε κάτι καλό για τον εαυτό σας. Εγώ τώρα είμαι υγιής, θα σας πω ότι κίστες δεν έχω πλέον. Όχι ότι έκανα επέμβαση, δεν ξέρω τι έγινε, πάντως κίστες δεν υπάρχουν. Οι εξετάσεις αίματός μου είναι τέλειες. Το μόνο, ας πούμε, που σας έδειξα είναι αυτός ο οίκος παροτίδας, ο οποίος ήταν από την προηγούμενη ζωή μου, κατά κάποιο τρόπο, μπορώ να σας πω. Οπότε, αυτά. Σας λέω, λίγο θέλει υπομονή και όλα φτιάχνουνε. Άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω, θα πάμε στο Μπαχρέιν πάλι για διακοπές, για ένα διήμερο. Αν θέλετε να σας το γυρίσω αυτό, δεν ξέρω. Λογικά στα ίδια μέρη θα πάμε, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, να μην γράψετε μου από κάτω στα σχόλια. Γράψτε μου και εσείς συμβουλές τι κάνετε εσείς για να καλυτερεύσετε τη ζωή σας. Και αυτό ήτανε. Να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε του like αν σας άρεσε. Σχολιάστε μου από κάτω τι θέλετε. Κάντε και subscribe για να βλέπετε και καινούριο content από μένα. Και να τα πούμε σε ένα επόμενο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.